Δεκτό έγινε το αίτημα του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκη, κύριο Βασίλη Παπαγιοργόπουλου, ο οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για το αδίκημα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Προθεσμία πήραν και ο πρώην Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Ζορπίδη, καθώ επίση ένα πρώην υπάλληλο οικονομική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκη που διώκονται για την ίδια πράξη. Μαζί με τι προθεσμίε, οι τέσσερι κατηγορούμενοι έλαβαν τα κατηγοριτήρια που συνέταξε η πρόεδρο Πρωτοδικών, κυρία Ανθία Τσαφίτσα, η οποία ανέλαβε την ανάκριση τη υπόθεση. Σύμφωνα με το ο πρώην Δήμαρχο κ. Βασιλής Παπαγεωργόπουλο κατηγορείται ότι δεν δικαιολόγησε περιουσιακά στοιχεία και καταθέσει ύψου 1.87.589 ευρώ και 95 λεπτών. Για νομιμοποίηση ποσού 794.890 ευρώ και 21 λεπτών κατηγορείται ο πρώην Γενικό Γραμματέα κ. Λεμούσια, ο οποίο παραμένει προφυλακισμένο για τη βασική υπόθεση τη υπεξαίρεση. Στο ποσό των 6.805.916 ευρώ και 78 λεπτών ανέρχεται το ποσό, το οποίο έχει καταλογιστεί ότι νομιμοποιήθηκε παράνομα από τον πρώην Αντιδήμαρχο κ. Ζορπίδη, ενώ για το ποσό των 160.000 ευρώ κατηγορείται ο πρώην Υπάλληλο του Δήμου. Ήδη για το ίδιο αδίκημα έχει παραπαινθεί σε δίκη ο προφυλακισμένο πρώην Ταμεία του Δήμου κ. Παναγιώτη Αξόνη, ο οποίο κατηγορείται ότι νομιμοποιήσε έσοδα ύψου 3,1 εκατομμυρίων ευρώ.